Εδώ έχουμε τα εξής δεδομένα. Έχουμε εκλογές. Στις εκλογές, κατά την άποψή μας, θα καταδικαστεί η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε μια Νέα Δημοκρατία που είναι πολιτικά απομονωμένη, γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν. Μια Νέα Δημοκρατία η οποία με την αλαζονία της αυτοδυναμίας, με τη λογική της αλαζονίας των αυτοδυναμιών έρχεται, επειδή δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανέναν ακριβώς. Και λέγοντας επιχειρήματα, άκουσα και το επιχείρημα πριν, το έχω ακούσει εξάλλου και άλλες φορές και από τον ίδιο τον Κυριακό Μητσοτάκη, σε σχέση με τη Βουλγαρία. 22 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Ευγενίδη, 22 χώρες υπάρχουν κυβερνήσεις συνεργασίας. Οι ευρωπαϊστές, οι μεταρρυθμιστές λένε δεν μπορούν να συνεργαστούν με κανέναν. Κοιτάξτε, η πραγματικότητα ποια είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κρυθούν πράγματι οι πολιτικές. Θα καταδικαστεί η κυβερνητική πολιτική κατά την άποψή μας και οι πολίτες τι θα κρίνουν. Θα κρίνουν ποιο σχέδιο είναι προγραμματικό το καλύτερο. Γι' αυτό εμείς χθες με την πρώτη κατοικία, σήμερα με τις υποδομές και τις μεταφορές, παρουσιάζουμε δημόσια, ναι, όχι εγκρυπτό, αυτό το πρόγραμμα, έτσι ώστε να γίνει και αντικείμενο συζήτησης. Θα κριθεί αυτό το πρόγραμμα και ταυτοχρόνως βέβαια θα κριθεί και ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ο οποίος θα ηγηθεί της χώρας την επόμενη μέρα. Εμείς και ο ελληνικός λαός ψηφίζει σχέδιο, ψηφίζει και υποψήφιο πρωθυπουργό. Και συνεπώς την επόμενη μέρα, εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πρώτο κόμμα, και θα είμαστε πρώτο κόμμα, κύριε Ευγενίδη, στις εκλογές, θα υπάρξει τέτοια δυναμική στην ελληνική κοινωνία, που η πρότασή μας και προς τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες θα επιλέξει ο ελληνικός λαός, ποιες θα είναι και με τι ποσοστά στο ελληνικό κοινοβούλιο την επόμενη μέρα, θα κάνουμε την πρόταση προγραμματική και ξέρετε κάτι, και θα υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Βλέπω τη συζήτηση για την πρώτη κατοικία. Για παράδειγμα, αυτά τα οποία. Μην το ανοίξω, παρακαλώ, για την πρώτη κατοικία. Όχι επί της ουσίας, επί των συνεργασιών. Βλέπω αυτά τα οποία ανακοινώσαμε, σε πόση απομόνωση έφεραν τη Νέα Δημοκρατία χθες και σε πανικό σε σχέση με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Κύριε και κύριοι.